Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τα οστά που εντοπίστηκαν σε νταμάρι στα Λέικα της Καλαμάτας και εξετάζεται αν αυτά ανήκουν στην 57χρονη Χριστίνα που αγνοείται εδώ και 1,5 χρόνο. Το θέμα έχει λάβει πανελλαδικές διαστάσεις με τις απαντήσεις να αναζητώνται. Λίγο έξω από την Καλαμάτα θα ήθελα να συνδεθούμε τόσο με το σημείο που βρέθηκαν τα οστά, που βρίσκεται η Εβίτα Τσιλοχρήστου, να καλημερίσω την κυρία Γιάννα Παναγοπούλου, που είναι κοντά μας, τη δικηγόρο της οικογένειας Εξαρχουλέα. Βρισκόμαστε στο χωριό Λέικα. Εδώ ένα ερώτημα έχει αναστατώσει την ήρεμη τοπική κοινωνία κατά τα άλλα, που ανήκουν αυτά τα οστά που βρέθηκαν το απόγευμα της Κυριακής. Εδώ θα σας δείξω κατευθείαν το σημείο. Είναι... Με τη βοήθεια του Χρήστου Μπελογιάννη, του οπερατέρ, βλέπουμε το σημείο που βρέθηκαν τα οστά, εδώ που είναι πιο καφετή η πέτρα. Στο πάνω μέρος βρέθηκε το κρανίο και κάποια ευρήματα οστών στην συνέχεια, εκεί που βλέπετε το καφέ σημάδι. Ξαναπεράσει για να φτάσει και ειδικά στο σημείο που είμαστε εδώ πάνω. Αυτό λοιπόν είναι ένα παλιό λατομείο. Μπορείτε να μας πείτε πότε σταμάτησε να λειτουργεί αυτό το λατομείο? Γνωρίζετε περίπου ή πρέπει να είναι πολύ παλιό? Αυτό έχει σταματήσει τη δεκαετία του 80, τώρα τέλος της δεκαετίας 88, 89, από ότι εγώ είμαι μικρός, δεν το θυμάμαι σαν... Είναι πολλά χρόνια έχει κλείσει το λατομείο. Είναι ένα λατομείο που φαίνεται από τον κεντρικό δρόμο, οι κάτοικοι της Καλαμάτας... Το λατομείο φαίνεται από όλη τον κάμπο της Μεσσηνίας. Είναι βόρεια της Καλαμάτας και είναι ορατό, λόγω ότι είναι ψηλά στο βουνό, είναι από όλο τον κάμπο της Μεσσηνίας. Δεν είναι... Αυτό που είναι χαρακτηριστικό, Τατιάνα, και μου περιέγραφε πριν ο κύριος Τσαούσης, τώρα θα δούμε και στα πλάνα μας, το τελευταίο εξάμηνο γίνεται ένα γήπεδο εδώ στην περιοχή και έτσι είναι πιο δύσκολη η πρόσβαση, το να περάσει αυτοκίνητο και να φτάσει έστω κάτω από το σημείο που θα δείτε τώρα σε τι ύψομα βρισκόμαστε. Γίνεται ένα γήπεδο στην ευθεία, αν μπορεί να μας το δείξει η κάμερα, και πλέον δεν υπάρχει πρόσβαση στα αυτοκίνητα. Όμως, 1,5 χρόνο και ένα χρόνο πριν, η πρόσβαση ήταν πιο εύκολη.